Ο μεγάλος ασθενής του κορονοϊού είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτόν, αυτή τη στιγμή, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε άμεσα. Η πολιτεία έχει κάνει μερικά πράγματα. Μιλάει για ΦΠΑ, λέγεται την Τετάρτη θα ανακοινώσει μερικά άλλα μέτρα για τη βοήθειά τους. Πάντως, έτσι όπως είναι, αν δεν στηριχθούν άμεσα και από το Δήμο, αλλά και από την κεντρική εξουσία, το 1/3 δεν θα βάλει κλειδί. Δυστυχώς. Πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, διαφορετικά ο Δήμος θα είναι βαριά ασθενής. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που βοηθάει την κοινωνία και πρέπει να είμαστε δίπλα. Τι θέλω να πω με αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν μερικά πράγματα άμεσα. Μην ακολουθήσουμε τους χρόνους της ανάπλασης. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν σε σειρά τα έργα των 60 εκατομμυρίων. Επίσης, να μπουν σε τα έργα το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι το 20 έχει μείνει αρκετά πίσω λόγω των εκλογών. Το 19 μισοεκτελείται. Πρέπει άμεσα ώστε να πάρει κάποια οικονομική ανάσα ο Δήμος. Να μην έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Επίσης, σωστά είπατε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση με τη γέφυρα, γιατί ουδέν κακό να μην γίνει καλού. Εμείς είμαστε μια πόλη δυστυχώς παραθυριστική. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια των ιδιωτών να κάνουμε βήματα και προς τον τουρισμό. Βοηθάει και όσο μπορούσε ο Δήμος. Εμείς αφιερώσαμε πάρα πολύ με τα έργα μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό όμως είναι το καλό της περίπτωσης, ότι δεν θα χάσουμε τους ξένους τουρίστες. Ήταν λίγοι. Αλλά τον Έλληνα τουρίστα πρέπει να τον προσελκύσουμε. Πρέπει να προσέξουμε τη διαφήμιση. Από χθες έπρεπε να είχε αρχίσει η διαφήμιση και κυρίως στα κέντρα τα γειτονικά, που είναι η Πάτρα, το Αγρίνιο και τα Γιάννενα, οι οποίοι μπορεί να έρχονται για μια μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή, προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τι συγκριτικά πλεονεκτήματα? Ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε υγειονομικό. Έχουμε δύο κέντρα υγείας, έχουμε το Ρίο δίπλα μας. Αυτό με πολλά σημαίνει, όπως ξέρετε. Και μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε 10 περίπου περιπτώσεις εναλλακτικού τουρισμού. Να μην τρώω το χρόνο σας και τους αναφέρω όλους. Πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε με αυτά τα οποία θα μας δώσουν άμεσα κέρδη. Και αυτό θα μας δώσει η διαφήμιση, η οποία μπορεί να γίνει και αύριο, αμέσως. Τα site δέχονται, αρκεί να υπάρχει κάποιος τρόπος εξοικονόμησης. Το καταλαβαίνω αυτό, υπάρχει δυσκολία. Ρώτησε και ο κύριος Κοτσανάς προηγουμένως τι μπορεί να διαθέσει ο Δήμος. Δεν ξέρω, με συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, πρέπει οπωσδήποτε να διαφημιστεί η πόλη μας αυτόν τον καιρό, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η αυριανή μέρα είναι διαφορετική από τη σημερινή. Τουλάχιστον να στοχεύσουμε σε αυτό. Τους ανθρώπους οι οποίοι πολύ εύκολα, τους κοντινούς δηλαδή, όπως σας ανέφερα, να έρθουν. Και αυτό θα γίνει μόνο διαφημίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι τεράστια. Πρέπει οπωσδήποτε, κεντρικό είναι αυτό, αλλά πρέπει και εμείς να πιέσουμε μέσω της ΚΕΔΕ να πάρουν ένα κεφάλαιο κίνησης. Δεν πρόκειται να βάλουν κλειδί πάρα πολύ, εάν δεν έχουν στο ξεκίνημα ένα κεφάλαιο. Πάρα πολλοί έκλεισαν ξαφνικά εστίαση με τρόφιμα τα οποία χάλασαν, γιατί τους έκλεισαν μέσα σε μια νύχτα. Επίσης, εμπορεύματα. Ήταν ανοιξιάτικα, τώρα έρχονται καλοκαιρινά. Μείναν όλα, πάνε για κλείσιμο οι άνθρωποι. Πρέπει οπωσδήποτε ένα κεφάλαιο κίνησης. Οι αναπλάσεις που γίνονται στο κέντρο της πόλης, το πολιτιστικό μονοπάτι, οι κρίνες του κάστρου, η συνεργασία με την φορεία Βυζαντινών Αρχιτήτων ώστε να αλλάξει είσοδος η δυτική της πόλης και γενικά η ανάδειξη της Καστρούπολης θα δώσει πολλά εφόσον τρέξουμε όλα αυτά τα έργα. Δυστυχώς έτυχε και ο κορονοϊός που φέρνει, μπορώ να το πω, είναι ένας λόγος που φέρνει προσκόμματα, αλλά νομίζω όπως καθυστερήσαμε και την Πέτρα, ας πούμε, να έρθει και έμεινε πίσω το έργο της ανάπλασης, έτσι και τώρα δεν πρέπει να έχουμε καθυστέρηση στα έργα τα οποία θα αναδείξουν την πόλη μας. Σας είπα, Ξενία, Καστρούπολη. Αυτά όλα θα δώσουν τη δυνατότητα να είναι ελκυστική η πόλη μας πολύ σύντομα.